εδώ στο γήπεδο της Καλλιθέας, μολονότι ο καιρός δεν ευνοεί, το ψύχος είναι δρυμή και σίγουρα λειτουργεί ανασταλτικά στην επιθυμία των φιλάθλων να έρθουν και να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Για τους φιλοξενούμενους της Λάρισας, ο Δημήτρης Σωτηρίου κάτω από τα δοκάρια, Παπαγεωργίου και Βενετίδης δεξιά και αριστερά στην άμυνα αντίστοιχα. Ο Μανώλης Ψωμάς με τον Δημήτρη Κολοβέτσιο θα είναι τα δύο στόπερ. Ο Πότσι και ο Κώστας Νεμπεγλέρας, οι δύο αμυντικοί χαφ. Δεξιά ο Πλιάγκας, αριστερά ο Τόνι Γκονζάλες και ο Ζωέλ Τσιμπάμπα πίσω από τον Βαγγέλη Καούνο, ο οποίος θα είναι ο center for της Λάρισας στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πολύ κρίσιμο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Θα καταφέρνουν να απελευθερωθούν οι παίκτες της Λάρισας με τον Παπαγεωργίου, να αλλάζει το παιχνίδι για τον Στέλιο Βενετίδη που έχει ανέβει, αλλάζει για τον Τόνι Γκονζάλες. Με το κεφάλι μπαίνει στην περιοχή. Ωραία ο Γκονζάλες, ο οποίος θα κάνει και τον πλασέ. Όμως κάνει την σωτήρια επέμβαση ο Κατσούλης, έξοδος από τον τερματοφύλακα της Καλλιθέας. Λάθος του Βενετίδη και ευκαιρία για να ανεβεί από τα δεξιά η Καλλιθέα, χαμηλή παλιά και το 1-0 από τον Ματθαίο Μαρουκάκη στο 15ο λεπτό. Εδώ την πολύ ωραία προσπάθεια, την σέντρα την οποία έβγαλε ο Φαρινόλα και το τελείωμα της φάσης από τον Ματθαίο Μαρουκάκη, ο οποίος μόλις το 15ο λεπτό βάζει την ομάδα της Καλλιθέας σε ρόλο πρωτοπόρου. Όπως με ενημερώνει ο Παύλος Παλαιστής, ο Ηρακλής θα συνεχίσει, όπως και το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Κατσίκη και τον Φαρινόλα. Κατσίκης πολύ κοντά στο δεύτερο γκολ. Ο Σωτηρίου όμως θα κάνει την επέμβαση αρνούμενος τον γκολ. Ο Κίζας σφυρά για να κάνει συστάσεις στους παίκτες. Εκτελεί ο Νεμπεγλέρα, συμπάλα πάνω στο τείχος, απομακρύνεται. Τσιμπάμπα. Σέντρα του Τσιμπάμπα. Χάνει την μπάλα ο Κατσούλης, συγγνώμη, και σπουδαία ευκαιρία που, από αυτές που δεν χάνονται για τον Βαγγέλη Καούνο. Εδώ ξανά τον Τσιμπάμπα, ο οποίος κάνει τη σέντρα σουτ. Ο Κατσούλης θα χάσει την μπάλα, θα διορθώσει όμως το δικό του λάθος. Εδώ η μπάλα γκελάρει, τη χάνει ο Κατσούλης. Εδώ βλέπουμε την τελευταία μεγάλη ευκαιρία, το σουτ το οποίο έκανε ο Τόνι Γκονζάλες, σπουδαία επέμβαση από τον Κατσούλη, ο οποίος δεν είχε οπτικό πεδίο, όπως είχαμε τη δυνατότητα να δούμε από την κάμερα που βρίσκεται πίσω από την εστία του τερματοφύλακα της Καλλιθέας για το πρώτο ημίχρονο. Αθελά του, βεβαίως. Πίνα, κεφαλιά πίσω, λάθος. Τελικά θα καταφέρει να απομακρύνει ο Ηρακλής. Τον Ηρακλή, η παλιά για τον Μιχαλόπουλο, θα περάσει και τον Σωτηρίου. Θα γυρίσει την μπάλα Μαρουκάκης, πολύ κοντά στο 2-0, δεν θα το κάνει. Η κεφαλιά του Μαρουκάκη πάνω στην γραμμή ο Παπαγεωργίου ως απομηχανής θεός. Εδώ Μιχαλόπουλος περνά και τον τερματοφύλακα, γυρίζει η κεφαλιά του Μαρουκάκη πάνω στον Παπαγεωργίου που ως απομηχανής θεός πάνω στη γραμμή θα απομακρύνει την μπάλα. Μαρουκάκης με τον Ψωμά θα πάρει ωραία την μπάλα. Μιχαλόπουλος, σου του Μιχαλόπουλου, η μπάλα θα περάσει πάνω από την εστία του Σωτηρίου στο 95. Γυρίζει προς τα πίσω ο Μαρουκάκης, Βιδάλης και τέλος, τελευταίο σφύριγμα από τον Κίζα, τον δραμηνό διαιτητή. Η Καλλιθέα με το γκολ του Μαρουκάκη παίρνει την μεγάλη νίκη με 1-0.